Όταν στην τάξη υπάρχει ένα παιδί που μιλάει άλλη γλώσσα, έχει άλλο χρώμα, διαφορετικές συνήθειες και παράξενο όνομα, πόσο εύκολα το καλωσορίζουν οι μαθητές του και πόσο άνετα εκείνο προσαρμόζεται. Σε μια εποχή που η μετανάστευση είναι έντονη, τα παιδιά και ειδικά τα νήπια καλούνται να δεχτούν τη διαφορετικότητα, να μάθουν από αυτήν και να δουν ότι ο κόσμος δεν τελειώνει στα σύνορα της δικής τους χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ομάδα για τη Διγλωσσία Πολύδρομο άνοιξαν τις πόρτες τους στα νήπια, στους γονείς και τους παιδαγωγούς για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Τα παιδιά μας πρέπει να είναι έτοιμα για να γίνουν πολίτες του κόσμου, είτε μεταναστεύσουν τα ίδια, είτε γνωρίζουν παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής. Πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά ικανότητες που αφορούν την ανοχή, τον πολυπολιτισμό, την αποδοχή του διαφορετικού και βέβαια τη διγλωσσία, την πολυγλωσσία, να γίνουν γλωσσομαθοί. Ένα καινούργιο κορίτσι ήρθε σήμερα στην τάξη. Οι φίλες μου και εγώ δεν την αφήναμε να παίξει. Μπορεί να είναι σαν εμένα. Μπορεί να πρέπει να δω μόνο αυτό. Δηλαδή, αν έχουν ένα παιδί που δεν μιλάει ελληνικά, που μόλις έχει έρθει, καλό είναι να το αφήσουν να μιλήσει, να το ενθαρρύνουν να μιλήσει και να τραγουδήσει, να γράψει, να ζωγραφίσει, με όποιο τρόπο μπορεί. Για τα παιδιά του δημοτικού που αλλάζουν χώρα, πρέπει να δοθεί έμφαση από τους εκπαιδευτικούς στη σχέση των γλωσσών μεταξύ τους και να μην αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο μαθητή ως λευκό χαρτί, καθώς είναι ένα παιδί με γνώσεις και διαμορφωμένο νοηολογικό σύστημα. Το έργο του εκπαιδευτικού, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, πρέπει να είναι η σύνδεση της καινούργιας γνώσης με την παλαιότερη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης για την Εκπαίδευση.